του πεις ότι τούτα που κάνεις είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, χαίρεται. Mm. Και στην αλήθεια γυρίζει την πλάτη. Γιατί γυρίζει την πλάτη? Διότι η αλήθεια είναι ο Θεός. Και δι' αυτόν τον λόγο δεν θέλουν να ακούσουν περί Θεού, ουδέν. Αγχώνει, αγχώνει η έννοια του Θεού. Έτσι. Γιατί μας θυμίζει τα στραβά μας. Βέβαια, διότι η σημερινή κοινωνία το μόνο το οποίο έχει είναι να καταδιώκει το Θεό. Να μην ακουστεί το όνομα του. Ούτε του Χριστού μας. Έτσι λέει μέσα ο Άγιος Ανδρέας Προφητείας. Κάποια στιγμή λέει θα έρθει και από τους πολλούς αντίχριστους μέχρι να έρθει ο τελικός. Θα έρθει και ένας θηλυκός, λέει, αντίχριστος. Και θα γυρίσει και θα πει στο Θεό: είδες τι έκανα, σταμάτησα το μνημόσυνο σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι. Να μην ακούγεται το όνομα του Θεού, γιατί είναι το μόνο που φέρνει ελπίδα, δηλαδή. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς είπε ο ίδιος ο Θεός: εάν μη έρθει η αποστασία πρώτο, ούτε έρχεται ο Υιός της απολίας. Mm. Αν δεν έρθει η αποστασία πρώτο, δηλαδή να φύγει ο κόσμος από τον Θεό, τότε και μόνον τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Και τούτο το βλέπουμε. Από το μικρό παιδάκι μέχρι το γέρο. Μέχρι τον γέροντα, την γριάν, την γυναίκα, την κόρη, το αγόρι, τα νέα, τα παιδιά, τίποτε άλλο δεν έχουν παρά μόνο να διώχνουν τον Θεό. Κάτι άλλο, μιλώντας για προφητείες, είδαμε ότι υπήρξε μία μαρτυρία από ένα ηλικιωμένο αντρόγινο που έχασαν το παλικάρι τους, εκεί με ένα θαύμα που έγινε με τα ψάρια. Που τα είχε καθαρίσει, τα πήρε ο σύζυγος Παπούλης αυτός από τη Λαϊκή, τα καθάρισε, έβγαλε τα, πόσα είναι, τα βράχια κτλ. Τα άφησε μέσα στο ντουλάπι για να τα τηγανίσει και την άλλη μέρα πήγαν και τα ψάρια χοροπηδούσαν μέσα στο ντουλάπι και ήταν ζωντανά και τα βάλαμε μετά μέσα στο νερό και κολυμπούσαν τα ψάρια. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια προφητεία σχετική για την πόλη. Σημαίνει ότι όταν ζωντανέρουν τα ψάρια και ούτε στο τηγάνι λέει μέσα εδώ και πηδούσαν. Αυτό λέει κάτι. Λέει κάτι, διότι αν το συνδυάσουμε με εκείνο το οποίο γίνεται στην ζωοδόχων πηγή που είναι τα ψάρια μέχρι σήμερα, ναι. Μέχρι σήμερα, τότε και εκείνος ο οποίος αντιγάνιζε τα ψάρια του έφεραν το μαντάτο. Η πόλη έπεσε. Αποκλείεται, λέει. Έπεσαν οι πόλεις. Αποκλείεται. Έπεσαν οι πόλεις. Εάν δεν σηκωθούν τα ψάρια από μέσα στο τηγάνι που τηγανίζω, λέει, δεν πιστεύω. Και πεταχτήκανε τα ψάρια. Φύγανε από το τηγάνι. Και τώρα βλέπω ότι γύρισε στο τηγάνι μου, ζωντανά γύρισε στο τηγάνι μου. Και τούτο μήπως συνδυάζεται με εκείνο το γεγονός. Τότε το πήραν οι Τούρκοι, το βασίλειο του Χριστού μας, την Ορθοδοξία μας. Μήπως τώρα θα έρθει πίσω πάλι η χάρη του Θεού να πάρουμε την πόλη. Ο καιρός γαρεγγύει, θα δούμε. Δεν είναι αυτό το οποίο ακριβώς είναι και το όνειρο το οποίο οι Εβραίοι καλλιεργούσαν επί αιώνες. Ναι, και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ, και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Εμείς κατάφεραμε. Εμείς είπαμε ποτέ και του χρόνου στην πόλη. Φοβούμαι. Εγώ όταν το λέω καμιά φορά λένε, τώρα, άντε τα θες αυτά. Θυμούμαι όταν πήγαμε και είδαμε τον Πατριάρχη, τον προηγούμενο του. Τον προπροηγούμενο. Τούτος προηγούμενος, ο προηγούμενος. Αθηναγόρας ήταν. Αθηναγόρας ήταν. Αθηναγόρας. Πήγαμε να τον χαιρετήσουμε και είπε εκεί όρθιος και διηγώντας τα να κλαις, εγώ σας λέγω, και διηγώντας τα να μην κλαίτε. Τι λέει τώρα αυτός, τι λέει αυτός. Να διηγούμεθα όλα αυτά τα γεγονότα και να μην κλαίμε. Επειδή δεν κλαίμε και δεν τα κρίζουμε, γι' αυτό και ο Θεός από ψηλά δεν μας δίδει αυτό το οποίο είναι δίκαιο να μας το δώσει. Το δίκαιο το δίδει ο Θεός σε εκείνον ο οποίος το ζητεί. Όποιος ζητάει υπάρχει, ναι. Το είπε ο ίδιος. Ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Πάσο ζητών ευρίσκει, ο ετών λαμβάνει και το κρούον διανοιγήσετε. Μάλιστα. Εδώ, ναι, αλλά αν μιλήσει κανείς τώρα για όλα αυτά, εδώ δεν ζούμε σε μια εποχή του εμπορίου, λέει, να κάνουμε business τώρα. Γιατί το να πάρει την πόλη λέει, σημαίνει πολέμου αυτά, κακό, αίμα, θάνατο, δυστυχία. Τι τα θέλετε αυτά, λέει, τα. Εκείνος που αγαπά την πατρίδα του στον κόσμο τούτο, να αγαπά και την υπουράνιο βασιλεία. Αν δεν αγαπά την πατρίδα δεν είναι και υπουράνιος. Από εκεί δεν ξεκίνησε το ανθρώπινο έλεος. Αλλά εδώ η πατρίδα, όποιος έχει πίστη και αγαπά την πατρίδα του, αγαπά και την ουράνιο βασιλεία που είναι η αιωνία μας πατρίδα. Γιατί λέμε, πόσο λέμε, τρώστε την πατρώστε, η πατρίδα είναι πάνω από όλα. Περτέρα στην υπηρεσία. Για να κάνω τώρα μία επικίνδυνη ερώτηση. Όταν καμιά φορά λέω κι εγώ και άλλοι ότι για τον ελληνισμό υπάρχει μια συνέχεια από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τώρα, ξεσηκώνονται μερικοί και λένε
εσείς οι σύγχρονοι είστε Εβραίο-Χριστιανοί. Δεν έχετε καμία σχέση με τον Ελληνισμό. Απ' την άλλη μεριά λένε μερικοί, εκείνοι ήταν, λέει, οι ειδωλολάτρες, οι συχαμεροί και δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Παντρεύονται αυτά. Εμείς σαν Έλληνες έχουμε συνέχεια, δηλαδή πήρασαν τσεκούρι και μας έκοψε στη μέση. Τι έγινε? Όταν οι Εβραίοι πίστευαν στο Θεό, εμείς πιστεύαμε στα είδωλα. Οι Εβραίοι, όπως λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, ήταν η ελαία η ήμερος. Εμείς είμαστε η αγριελαία. Και όταν εσταύρωσαν τον Χριστό, επήραν ο Χριστός από εκείνους τη χάρη και την έδωκε σε εμάς. Και εμείς έχουμε γίνει η ήμερος ελαία και εκείνη η αγριελαία. Εκείνη είναι άγρια ελαία, εμείς είμαστε ήμερη ελαία. Εάν αυτοί μετανοήσουν που τους περιμένει ο Θεός να μετανοήσουν, τότε λέγει θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα κρίνει και τον κόσμο του ο Θεός. Διότι περιμένει την επιστροφή αυτών των παιδιών του, τα οποία ήσαν δικά του παιδιά και τον εστερέωσαν μέσα στην ειδωλολατρία, ενώ όλα τα άλλα έθνη επίστευαν στα ίδια, αυτοί επίστευαν στον αληθινό Θεό. Και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και αυτοί δεν πιστεύουν. Θα τους δώσει ο Θεός όμως, λέει, μια ζήλια να ζηλέψουν όταν θα βλέπουν όλα τα κράτη του κόσμου να ομιλούν για τον Χριστό τον οποίο εσταύρωσε. Δεν είναι τούτο, δεν το είδαμε πριν λίγες μέρες. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας, δεν είδαμε την οικουμένη ολόκληρη να πανηγυρίζει και αυτή τίποτα. Αθλίβονται. Οπότε θα τους δώσει, λέει ο Θεός, μια ζήλια για να ζηλέψουν και να πούν. Μα αυτόν τον οποίο εμείς σταυρώσαμε, που τον έλεγαμε ότι είναι πλάνος, τώρα τον πιστεύει όλος ο κόσμος. Τι γίνεται? Μήπως πάμε λάθος? Και τότε θα ανανύψουν, λέει ο Θεός, και θα ζητήσουν το έλεος του Θεού. Αμήν. Αμήν.